Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα. Να ρωτήσουμε, εσείς τώρα τι βιώνετε εκεί πέρα? Δηλαδή, η εικόνα που έχουμε από τους νεροφύλακες είναι ότι η εργαλειοποίηση συνεχίζεται, ότι οι ροές μεταναστών εκεί στον Εύρο εξακολουθούμε να έχουμε έστω και σε μικρότερο βαθμό, και ακούμε και φαινόμενα για ανθρώπους που από τη βουλγαρική πλευρά τους ξεγυμνώνουν και τους στέλνουν εκεί στα δικά σας τα μέρη να περνάνε έτσι γυμνή παρέλαση. Ισχύουν αυτά τα πράγματα? Κατά καιρούς ναι, περνάνε και έρχονται από τη Βουλγαρία, από το βουλγαρικό έδαφος. Mm-hmm. Γιατί μιλάμε, από εμάς ξεκινάει ο Εύρος. Δηλαδή το σύνορο είναι ο Εύρος, ναι. Από εμάς και κάτω. Μέχρι, ναι, μέχρι σε ένα σημείο εδώ σε εμάς έχουμε το σύνορο ξηρά. Ναι. Από εκεί και έρχονται αυτοί οι μετανάστες. Οι μετανάστες. Οι λαθρομετανάστες, ναι. Γιατί να μην τους πούμε χαρακτηρίσουμε αλλιώς. Όχι, να χαρακτηρίσουμε. Λαθρομετανάστες είναι. Λαθρομετανάστες. Μην μασάτε. Δεν είναι νόμιμοι, ναι, που παίρνουν λαθρέα. Ναι, άντε, ναι, ναι. Με αυτή την πολιτική ορθότητα, μην τυχόν τους πούμε λαθρομετανάστες, πολύ το έχουμε ζαλίσει. Λαθρομετανάστες. Όχι, δεν με νοιάζει εμένα και ναι, ας με χαρακτηρίσουν ότι είναι. Τη στιγμή που μπαίνουν κρυφά. Παράνομα, τελείωσε. Λαθρέα. Είναι παράνομοι. Ναι. Παράνομοι. Ναι. Και μπαίνουν από το. Τώρα έχει αρκετό καιρό, μπαίνουν από το βουλγαρικό έδαφος. Mm-hmm. Και πολλές περιπτώσεις είναι. Οι μη γυμνοί μόνο το εσώρουχο έχουν, ναι, και μερικές φορές έρχονται και εντελώς γυμνοί. Μάλιστα. Mm-hmm. Αυτό και γιατί το κάνουν, υποτίθεται, το κάνουν οι Βούλγαροι αυτό, υποτίθεται. Γιατί δεν με ποια λογική. Δεν μπορούμε να το διαπιστώσουμε αυτό, αν το κάνουν οι Βούλγαροι ή το κάνουν. Τους... Μερικές φορές τους ξεγυμνώνουν και οι Βούλγαροι. Λένε ότι τους ξεγυμνώνουν, αλλά μερικές φορές έχω δει και εγώ πολλές περιπτώσεις, μόλις περάσουν στα ελληνικά, στο ελληνικό έδαφος, βγάζουν όλα τους τα ρούχα, έτυχε να δω 20... Για να το παίξουν θύματα. Ναι, 20 στολές να το πω. Ναι. Από κάμισο, παντελόνι, σόρκα, παπούτσια, όλα δηλαδή, και είναι έτσι αφημένα 15 τέτοια. Μάλιστα. Α, τα βγάζουν μόνοι τους για να δουν το παίξουν κακοποιημένα θύματα. Δεν ξέρω. Ναι, μερικές φορές έτσι, αλλά μερικές φορές τα βγάζουν, έρχονται και από τη Βουλγαρία εκεί τους, και πρέπει να γίνει αυτό κάτι, κάποια... Στο χωριό δημιουργείται μια αναστάτωση, φαντάζομαι, με όλο αυτό, έτσι. Εσείς καλείτε την αστυνομία, τους συνοριοφύλακες, ποιους μπαίνουν στο χωριό, ζητάνε τη βοήθειά σας, τι γίνεται? Εμείς μόλις τους δούμε αυτούς, όταν δούμε δηλαδή, τους παίρνουμε τη συνοριακή τηλέφωνο, το τηλέφωνο και έρχονται οι συνοριακοί, αλλά μέχρι να έρθουν μερικές φορές είναι, παίρνονται καλά, μερικές φορές είναι αντιδραστικά. Προχθές συγκεκριμένα που ήρθαν καμιά 60 ήταν, πόσοι ήταν, τους είπα να καθίσουν σε κάποιο μέρος εκεί, έχουμε στο αεροδρομικό σταθμό, να καθίσουν εκεί να περιμένουν για να αυτοί οι συνοριακοί να τους πάνε. Δεν θέλαν όμως αστυνομία αυτή. Είναι. Ζητούσα νερό, έχουμε κάποια μια βρύση εκεί στο γήπεδο. Ναι. Στο γήπεδο εκεί πέρα και στα ποδητήρια έχουμε νερό. Τους είπα να σταματήσουν εκεί, έχει και ίσκιο ο δέντρο. Ναι. Δεν σταματήσαν, αρνήθηκαν και ήρθαν μέσα στο χωριό. Μάλιστα. Πάλι τους κάναμε σύσταση να σταματήσουν σε κάποιο σημείο, τέλος πάντων, γιατί ήρθαν στο καφενείο. Δεν μπορούν να κάνουν στο καφενείο και κοντά στο καφενείο, γιατί περνάνε χώρες και χώρες. Καλά, και λόγω του κορονοϊού φοβάστε, λογικό είναι, ναι. Είναι οικογένειες ή είναι μόνο άντρες αυτοί που έρχονται? Μόνο άντρες. Πολύ, πολύ λίγες φορές είναι γυναίκες. Ναι. Λίγες γυναίκες. Τις περισσότερες φορές είναι όλο άντρες. Και είναι η ηλικία από 18, μάλιστα, 25. Μάλιστα, νεαρά άτομα. Μάλιστα. Όλο νεαρά άτομα και όταν τους συναντώ πολλές φορές στον δρόμο μέσα που πηγαίνουν στα χωράφια εκεί, όταν έρχονται από μακριά είναι σκρόπιοι και όταν αντιληφθούν το τρακτέρι, το αυτοκίνητο, ο πρώτος τι τους λέει, τι τους κάνει, και μπαίνουν τα άλλα κατάλληλα, δηλαδή
σαν να είναι γυμνασμένοι, εκπαιδευμένοι. Ναι. Αυτοί. Μαζεύονται όλοι μαζί. Φαντάζομαι ότι αυτό δημιουργεί και μια ανασφάλεια. Σίγουρα, γιατί μερικές φορές σας είπα ότι είναι πυθύνοι, ακούν αυτά που τους λέμε και περιμένουν εκεί. Ναι. Μπορεί να τους δώσουμε και νερό κάτι να πιούν, ας πούμε. Αλλά μιλάμε για τέτοιες ομάδες. Πόσο συχνά έρχονται τόσο, πόσο συχνά περνάνε τέτοιες ομάδες των 50-60 ατόμων? Τώρα τελευταία αυτή τη βδομάδα πολλές μέρες, πολλές φορές φάνηκαν. Και μιλάμε για αυτούς που βλέπουμε εμείς. Ναι. Που έρχονται στο χωριό ή περνάνε στα χωράφια. Μάλιστα. Όταν όμως βρέχει, βρέχει και πηγαίνουμε στους αγροτικούς δρόμους, ναι. Εκεί τα πατήματα που περνάνε είναι σαν να περνάνε πρόβατα. Μάλιστα. Δηλαδή λέμε δεν περνάνε. Σήμερα δεν πέρασαν ή χτες δεν πέρασαν. Επειδή δεν τους βλέπουμε. Όταν όμως πάμε στα χωράφια και στους αγροτικούς δρόμους, όταν βρέξει, εκεί φαίνονται τα πατήματα που περνούν. Δηλαδή, μιλάμε, μπορεί να περνάνε και κάθε μέρα. Κάθε μέρα, αλλά δεν τους βλέπουμε. Mm-hmm. Και υπάρχει τώρα κάποιο πρόβλημα. Mm-hmm. Αυτό που περνά από τη Βουλγαρία, αυτό πρέπει να είναι κάτι σαν οργανωμένο. Αφού είναι τα σύνορα κανονικά με την Τουρκία, είναι 15-20 χιλιόμετρα πιο κάτω. Ναι. Δεν περνάνε από εκεί, από εκείνα τα, από εκείνα τα χωριά που είναι δήλωφος και δίκαια. Έρχονται από, από εδώ από εμάς, βουλγαρικό. Δηλαδή μπαίνουν στο στη Βουλγαρία και μετά μπαίνουν σε εμάς. Έρχονται. Μάλιστα. Είναι οργανωμένοι τώρα οι Βουλγαροί, τους περνάνε στη Βουλγαρία και μετά τους διώχνουν στην Ουριακή. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία, κύριε Πούλκο. Κύριε Πούλκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.